Θάλασσα, νερό και δροσερά μέρη. Αυτά θα αναζητούν οι Κύπροι πολίτες για τις επόμενες ημέρες, αφού ο καύσωνας που πλήττει την Κύπρο το τελευταίο διάστημα δεν λέει να μας αφήσει. Μπορεί ο καλός καιρός και οι υψηλές θερμοκρασίες να είναι σύμμαχος για όσους κάνουν διακοπές, αλλά για τους υπολείπους που έχουν επιστρέψει στις εργασίες τους, αποτελεί βάσανο. Η θερμοκρασία αύριο αναμένεται να κοιμαστεί γύρω στους 40 περίπου βαθμούς σε περιοχές στο εξωτερικό, γύρω στους 32 με 34 βαθμούς περίπου στα παράλια και στους 32 περίπου βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η μετεωρολογία εξέδωσε νέα κίτρινη προειδοποίηση για αύριο για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ νέα έκκληση έχουμε και από πλευράς του τμήματος δασών, αφού ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών παραμένει στο κόκκινο. Και όλα αυτά με τις καλοκαιρινές μπόρες στα ορεινά να συνεχίζονται. Αύριο τώρα, με φώσεις που αναμένουμε ότι θα αναπτυχθούν κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα, υπάρχει ενδεχόμενο να δώσουν κάποια μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη ζήτηση σε νερό έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των αποθεμάτων σε όλα τα φράγματα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η συνολική ποσότητα νερού στα φράγματα της Κύπρου ήταν χθες 172.355.000 κυβικά μέτρα νερού, με την πληρότητα να είναι στο 59,3%. Ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, η πληρότητα στα φράγματα ήταν στο 86,7%.